Τα πλαίσια εργασιών βελτίωσης που πραγματοποιούνται στο Εθνικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου, αντικαταστήθηκε ο παλιός χλωροτάπητας του γηπέδου από εταιρεία που προχώρησε στη σπορά νέου χόρτου. Οι εργασίες συντήρησης για να φιλοξενήσουν τις ομάδες του Αγίου Νικολάου την προσεχή αθλητική χρονιά, όπως μας ενημερώνει ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κουνενάκης, χρηματοδοτείται με κονδύλι ύψους 50.000 ευρώ και ο πολιτιστικός αθλητικός οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είμαστε στο κεντρικό στάδιο του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου γίνονται εργασίες για τη βελτίωσή του. Όπως είναι γνωστό, φέτος ο ΑΟΑΝ ανέβηκε στην τρίτη εθνική, σε μια εθνική κατηγορία. Επομένως, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει γενικότερα το ποδόσφαιρο του τόπου αλλά και το λασιώτικο ποδόσφαιρο. Διαπιστώσαμε ότι το γήπεδο έπασχε πάρα πολύ, δεδομένου ότι ο χλωροτάπητας ήταν σε κακή κατάσταση, όπως επίσης ότι χρειάζονται και κάποιες άλλες εργασίες συντήρησης. Ήδη ο ΠΟΑΔΑΝ, διαθέτοντας περίπου ένα ποσό περίπου 50.000 ευρώ, ανέθεσε σε εταιρεία η οποία ήδη έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση του παλιού χλωροτάπητα, στην σπορά του νέου χλωροτάπητα, και ήδη βλέπουμε ότι ο χλωροτάπητας βλαστάνει και είμαστε στη διαδικασία πλήρους αποκατάσταση, ώστε να είναι πανέτοιμο το γήπεδο όταν πλέον ξεκινήσουν και οι αθλητικές υποχρεώσεις του ΑΟΑΝ και όχι μόνο. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα, να υπάρχει καλή ποιότητα, να έχουμε ένα πολύ καλό αγωνιστικό χώρο και να έχουμε και επιτυχίες μαζί με ένα γήπεδο πλήρως αναμορφωμένο.